Η περιπέτεια του μαγικού καπέλου. Μία φορά και έναν καιρό, στη γοητευτική πόλη της Αθήνας, μία παρέα ξεχωριστών φίλων, ο καθένας με μοναδικά χαρακτηριστικά, πήγαιναν βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς τους. Εκεί, πεσμένο πίσω από μερικούς καταπράσινους θάμνους, βρισκόταν ένα μαγικό καπέλο που αμέσως τράβηξε την προσοχή των παιδιών με την ασυνήθιστή του εμφάνιση. Η μαγική δύναμη αυτού του καπέλου ήταν η ενσυναίσθηση. Μόλις κάποιος το φορούσε, μία βαθιά φωνή αποκάλυπτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Παιδιά, τι είναι αυτό το καπέλο? Κάποιοι του έπεσε. Του έπεσε. Τι αμαλεύω, λόγιο μύθιο. Σταμάτα, όχι τραγούδι, όχι φασαρία. Σου το βρεστή, μην κάνεις φασαρία. Παιδιά, πείτε μου, τι είναι αυτό το καπέλο? Κάτσε να το φορέσω, θα είμαι αστείος. Χαχα, κάτσε να το... Μόλις ο Χαχανούλης φόρεσε το καπέλο, το ύφος του σοβάρεψε. Είμαι καλοκάγαθος, θέλω οι άλλοι να γελάνε, να έχουν μάτια φωτεινά, τις έγνοιες να ξεχνάνε. Θέλω με τα αστεία μου της αμηχανίας να σπάει ο πάγκος και όλες τις δυσκολίες τους να παίρνουν λίγο θάρρος. Τότε όλοι συνειδητοποίησαν ότι το καπέλο είχε τη δική του φωνή και μπορούσε να νιώσει και έπειτα να εκφράσει τις πιο βαθιές τους σκέψεις. Αυτό ήταν καταπληκτικό, αλλά οι φίλοι συμφώνησαν πως όποιος έχασε αυτό το μαγικό καπέλο θα ήταν πολύ λυπημένος. Έτσι, η παρέα αποφάσισε πως έπρεπε να επιστρέψουν το καπέλο στον ιδιοκτήτη του. Μα ποιον να ρωτούσαν, ίσως να ήταν του καπελά ή να ήξερε εκείνος ποιον ανήκει, αλλά το καπελάδικο βρισκόταν στην άλλη άκρη της πόλης. Τότε ο ευπρεπής είπε: «Να ρίξουμε στην ώρα, έχει πολλούς ανθρώπους. Κάποιος ξέρει πώς να πάμε στο καπελάδικο». Χωρίς καθυστέρηση, οι πέντε φίλοι ξεκίνησαν να πάνε στην αγορά. Η Πολύβουη αγορά. Στην αγορά επικρατούσε φασαρία και συνωστισμός. Οι πολιτές διαλαλούσαν με όλη τη δύναμη της φωνής τους την πραγμάτια τους και ο κόσμος περπατούσε βιαστικά, σκουντώντας απρόσεκτα τους μικρούς μας φίλους. Ήχοι από μπαλτάδες, μηχανές και κασόνια δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα χαοτική. Σταματήστε! Δεν αντέχω τους τοίχους! Θέλω ησυχία! Για πείτε μου, πού πάμε? Δεν ξέρουμε πού πάμε. Σταμάτα χαχαρό, γέμισα, ανήσυχη, φοβούμε το μόνο μας. Λίλο, ενοικία, κουράει, μοίρα, να με πει. Έτσι, η παρέα των παιδιών έμαθε από την καλή κυρία που πουλούσε μήλα πως πρέπει να διασχίσει την παλιά γέφυρα πάνω από το ορμητικό ποτάμι που από χρόνια είχαν σταματήσει να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι. Όμως αφού ο μόνος δρόμος να φτάσουν στον καπελά ήταν αυτός, έστρεψαν σε ένα μικρό δρομάκι και συνέχισαν την πορεία τους. Το δίλημα της γέφυρας. Όταν έφτασαν στη γέφυρα, οι πέντε φίλοι απογοητεύτηκαν πολύ. Η γέφυρα ήταν στενή και κουνιόταν απίστευτα από τον άνεμο. Μα πώς θα μπορούσε κάποιος να την διασχίσει? Παιδιά, αποκλείεται να περάσουμε. Εκτός άμα σου αρέσει το κολύμπι. Παιδιά, κοιτάστε εκεί. Αυτή είναι η φίλη μας από το σχολείο. Πράγματι, δύο παιδιά από το σχολείο τους έπαιζαν στην όχθη του ποταμού και οι πέντε φίλοι τους πλησίασαν για να τους χαιρετήσουν. Τι κάνετε εδώ, παιδιά? Θα ζούσουμε αυτό το καπέλο στα κύρια καπελά και βλέπει, όπως είπατε, να κάνουμε ησυχία. Τότε πρέπει να περάσει τη γέφυρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρείτε το καπελά. Μα πώς? Αυτή μια θεία είναι έτοιμη να πέσει. Ίσως μπορεί να βοηθήσει ο ακροβάτης. Του άρεσε να περπατάει πάνω σε ένα σημείο και θα κάνει κουτικά κόλπα. Ακροβάτη, έλα εδώ! Ο ακροβάτης έκανε πολύ εντυπωσιακά κόλπα, πηδώντας από δέντρο σε δέντρο, ενώ χρησιμοποιούσε τα πεζούλια, τα παγκάκια και οτιδήποτε είχε εκεί γύρω για να στριφογυρίζει με επιδεξιότητα
και να προσγειώνεται εντυπωσιακά στο έδαφος. Παρόλα αυτά, δεν είχε καμία διάθεση να μιλήσει με τα άλλα παιδιά. Τότε ο Χαχανούλης είπε: «Να το φορέσουμε το καπέλο, να μας αποκαλύψει τι σκέφτεται. Άμε!» Έτσι λοιπόν, έβαλαν το μαγικό καπέλο στο κεφάλι του ακροβάτη και εκείνο, με στεντόρια φωνή, είπε: «Μου αρέσουν τα ακροβατικά, με εντυπωσιάζονται όλοι. Για μένα, παιδική χαρά, είναι όλη η πόλη. Αν θέλετε τη γέφυρα με ασφάλεια να διαβείτε, με αυτό το ειδικό σκηνή όλοι και όλες δεθείτε». Ο ακροβάτης, με μερικές πραγματικά εντυπωσιακές κινήσεις, πέρασε τη γέφυρα και πέταξε ένα μακρύ νάιλον σκηνή, όπου ένα-ένα τα παιδιά δένονταν και περνούσαν απέναντι χωρίς να κινδυνεύσουν. Επικοινωνιακά μπερδέματα. Οι μικροί μας φίλοι, με τη νέα τους παρέα, βρίσκονταν τώρα στη βόρεια όχθη του ποταμού. Λίγο πιο πέρα, κάτω από ένα μεγάλο πλάτανο, ήταν μαζεμένα μερικά παιδιά και έπαιζαν. Ο ηχοευαίσθητος σκέφτηκε να ρωτήσει ποιο δρόμο να πάρουν. «Ε, παιδιά, ξέρετε πώς θα πάμε στο καπελά?» «Ε, παιδιά, ξέρετε πώς θα πάμε στο καπελά?» «Με κοϊβέζεις?» «Με κοϊβέζεις.» «Α, θυμώνω!» «Ω, θυμώνω!» «Χαχα, ηρέμησε ηχοευαίσθητε, για πλάκα το κάνει.» «Χαχα, ηρέμησε ηχοευαίσθητε, για πλάκα το κάνει.» «Δεν έχει τόσο πλάκα πια.» «Δεν έχει τόσο πλάκα πια.» Οι μικροί μας φίλοι ήταν έτοιμοι να τσακωθούν, αφού ο ηχολάλιστος διαρκώς επαναλάμβανε αυτά που έλεγαν οι άλλοι. Λίγο πριν πιαστούν στα χέρια, ο ακροβάτης με ένα πίδο από ένα ψηλό κλαδί του δέντρου προσγειώθηκε πίσω από τον ηχολάλιστο και του φόρεσε το καπέλο. Τότε το καπέλο αποκάλυψε τις πιο βαθιές του σκέψεις. «Λέω ό,τι λένε οι άλλοι. Παρεξήγηση μεγάλη γίνεται όταν μ' ακούνε και δεν με κατανοούνε. Όμως θέλω να μιλήσω και ό,τι πεις να επικροτήσω. Θέλω να με αγαπάτε. Όλοι τώρα ακολουθάτε. Θα σας πάω στον καπελά. Είναι σάλαμα καλά. Με γοργά βήματα πάμε. Έρχεται βροχή, φοβάμαι. Ίσως να μας βοηθήσει και να μας καθοδηγήσει ο αυτοκινητόβιος. Ένας φίλος βόρειος.» Κακοκαιρία για γενναίους. Οι μικροί μας φίλοι πήραν το δρόμο για τον αυτοκινητόβιο, που είχε ένα ποδήλατο λεωφορείακι με πετάλια κάτω από κάθε θέση και μια κίτρινη τέντα πάνω. Με αυτό μπορούσες να πας όπου θες, αρκεί ο κάθε επιβάτης να έκανε δυνατό πετάλι. Έτσι τα παιδιά θα έφταναν γρήγορα στον καπελά και ίσως να προλάβαιναν να γυρίσουν πίσω πριν αρχίσει η βροχή. «Ηχοράριστε, τι κάνεις εδώ? Ποιοι είναι οι φίλοι σου?» «Ηχοράριστε, τι κάνεις εδώ? Ποιοι είναι οι φίλοι σου?» «Ούστε θέλετε να πάτε στο καπελά.» «Ούστε θέλετε να πάτε στο καπελά.» «Τι το θέλετε όμως?» «Τι το θέλετε όμως?» «Αφού πρέπει να επιστρέψετε το μαγικό καπέλο, θα σας πάω με το λεωφοράκι μου. Πείτε όλοι μέσα, θα περάσουμε να πάρουμε και τους φίλους μου, τον τυμπανιστή και τον τροβαδούρο.» Ο αυτοκινητόβιος καταλάβαινε όλα όσα έλεγε ο ηχολάλιστος, γιατί ήταν φίλοι πολλά χρόνια. Παρότι ο ουρανός είχε συννεφιάσει για τα καλά, δεν μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια περιπέτεια. Όμως με το που έφτασε στο σπίτι των φίλων του, μια καταρακτώδης βροχή πλημμύρισε τους δρόμους και το λεωφορείακι δεν μπορούσε να προχωρήσει ούτε εκατοστό παραπέρα. «Τώρα πούμε να φτάσουμε πούτε?» «Πάτα, καταφέρομαι. Ανησυχεί, μην φοβάσαι.» «Θα τα καταφέρομαι. Ανησυχεί, μην φοβάσαι.» «Έχει δίκιο ο ηχολάλιστος. Θα φωνάξω τους φίλους μας να βοηθήσουν.» Ο τυμπανιστής και ο τροβαδούρος άκουσαν τις φωνές των παιδιών και βγήκαν έξω. Όλη η παρέα προσπαθούσε να σπρώξει το λεωφορείακι που είχε κολλήσει στις λάσπες, αλλά τίποτα δεν γινόταν. «Παιδιά, πρέπει να σπρώξετε. Θα το έχουμε.» «Άσε να πιστεύω μεράματα. Έλα, να μου βοηθήσεις.» «Με βάζουμε αρκετή δύναμη για να φύγουμε από τη λακκούβα
Έχω μία ιδέα. Θα παίζω με το τύπανό μου και κάθε φορά που ακούτε το χτύπημα θα σπρώχνετε. Έτσι έκαναν οι μικροί μας φίλοι και με το συντονισμό από τον τυμπανιστή το λεωφορείο ξεκόλλησε από τη Λακούβα. Όμως η δυνατή βροχή είχε τρομάξει για τα καλά την ανήσυχη και εκνεύριζε τρομερά τον ηχοευαίσθητο. Και αφού από το φόβο και τον εκνευρισμό δεν έκαναν πετάλι, το λεωφορείο προχωρούσε πολύ αργά. Πρέπει να κάνουμε όλοι πετάλι, αλλιώς δεν θα φτάσουμε ποτέ. Πρέπει να κάνουμε όλοι πετάλι, αλλιώς δεν θα φτάσουμε ποτέ. Πολύ καλή ιδέα. Ηχοράλιστε, μπορούμε όλοι να τραγουδήσουμε για να έχουμε καλή διάθεση και ρυθμό στο πετάλι. Όχι τραγουδί, ξέρω εισαγγεία. Κουραστείτε, βάλε τους κασκό μου στα πιά σου. Να είναι σίγουρο. Ήχι, που αντουλέ. Πες τους πένα λίγο φορά και χαρούμενο το αγούλι. Έτσι, ο τροβαδούρος άρχισε να τραγουδά το τραγούδι του χαρούμενου λεωφορείου και ο τυμπανιστής έπαιζε το ρυθμό στο τύμπανό του και όλοι πήραν θάρρος και έκαναν γρήγορο πετάλι για να ξεφύγουν από την καταιγίδα. Σκανδαλιάρικες συναντήσεις. Αφού έκαναν για πολλή ώρα έντονο πετάλι, οι μικροί μας φίλοι αποφάσισαν να σταματήσουν το λεωφορείο για να ξεκουραστούν. Η καταιγίδα είχε καταλαγιάσει και η πλατεία που βρήκαν μπροστά τους φάνταζε ιδανική, αφού είχε ωραία παγκάκια να καθίσουν και μία πηγή με γάργαρο νερό για να πιούν. Ένας-ένας κατέβηκαν από το λεωφορείο και η πλατεία γέμισε με παιδικές φωνές. Ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο, εμφανίστηκε ένας μικρός σκανδαλιάρης. Για να κάτσετε στην πλατεία μου, πρέπει να πληρώσετε εισιτήριο. Μόνο για λίγο να κάτσουμε. Μας έψησε κάτι γύβα και κουραστήκαμε πολύ. Αυτό δεν αλλάζει ότι είστε σε κάνουμε βάρθη. Μόλις πιούμε νερό, θα φύγουμε. Τότε πρέπει να πληρώσετε και φόρο νερού. Μα γιατί φωνάζεις, πλατεία, είμαι καλή. Χωράμε όλοι, θα καθίσουμε λίγο. Όχι, δεν χωράμε, γιατί θα παίξω με τους φίλους μου τώρα. Δεν είναι κανένας εδώ και δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Τότε ο σκανδαλιάρης θύμωσε πολύ και μπήκε στο λεωφορείο βγάζοντας το τιμόνι από τη θέση του και απείλησε τα παιδιά ότι θα το πετάξει στον γκρεμό. Τότε η τραγουδιστή είπε: Έχω μία ιδέα. Βάλε αυτό το καπέλο και θα καταλήξει κάτι μαγικό. Ναι, καλά. Έλα. Μου φύγανε αυτό. Ο σκανδαλιάρης είχε περιέργεια και έτσι φόρεσε το καπέλο και αυτό άρχισε να μιλάει. Μπορεί τη σκανδαλιά να έχω στο τσεπάκι, μα είμαι ωραίο, γελαστό και άνετο τυπάκι. Αχ. Όταν κάνω σκανδαλιές, συνήθως νιώθω μόνος και όταν οι άλλοι μου μιλούν, φεύγει για λίγο πόνος. Ο σκανδαλιάρης έβγαλε γρήγορα το καπέλο γιατί κατάλαβε ότι αποκαλύπτει τις πιο βαθιές του σκέψεις. Τότε να έρθεις μαζί μας, να μην νιώθεις μόνος. Εμείς θα είμαστε φίλοι σου. Πού πάτε? Πάμε να επιστρέψουμε αυτό το μαγικό καπέλο στον καπελά της πόλης. Ξέρω ακριβώς πού είναι ο καπελάς. Είναι ο παππούς μου. Θα σας δείξω το δρόμο. Οι μικροί μας φίλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Επιβιβάστηκαν όλοι μαζί στο ποδήλατο λεωφορείο και ο σκανδαλιάρης, που τώρα δεν ήταν και τόσο σκανδαλιάρης πια, τους πήγε στο μαγαζί του παππού του, του καπελά. Εκείνος χάρηκε απερίγραπτα που το μαγικό του καπέλο βρέθηκε και χάρισε στο κάθε παιδί ένα όμορφο καπελάκι και τους κέρασε ζεστή σοκολάτα. Οι μικροί μας φίλοι έμαθαν ότι η συνεργασία και η επικοινωνία με τους άλλους είναι το κλειδί για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο και να πετύχουν το στόχο τους. Όλα τα παιδιά γύρισαν στο σπίτι τους και πριν κοιμηθούν φαντάστηκαν την επόμενη περιπέτεια που θα ακολουθήσουν.